Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Μαύρο Κέφαλο. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, διότι αύριο έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση η οποία προετοιμάζεται και από το ΠΑΜΕ και θα, έχουμε και, θα τα πούμε αργότερα με την Ελισάβετ και κινητοποίηση και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για το νομοσχέδιο που έχει φέρει το Υπουργείο Εργασίας που σύμφωνα με τους εργαζόμενους φαίνεται πάνω κάτω. Καλημέρα κύριε Μαύρο Κέφαλε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή και την επικοινωνία τη σημερινή. Το εργατικό νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο τέλος πάντων που κατεβάζει το Υπουργείο Εργασίας είναι η αιτία της κινητοποίησης αύριο, έτσι δεν είναι? Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά, γιατί και εδώ και 1,5 μήνα που γίνεται μια τέτοια συζήτηση για το νομοσχέδιο, είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωπος εργαζομένων βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο μεγάλης εμβέλειας, δεν συζητάμε για την τηλεόραση που δεν μας έχει βγάλει ποτέ, και γίνεται μια προσπάθεια συστηματική να φημωθεί η φωνή των εργαζομένων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια μπροστά σε ένα τέτοιο σημαντικό νομοσχέδιο. Ήθελα να το πω αυτό γιατί είναι πραγματικά τραγικό. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Αυτό το νομοσχέδιο φέρνει πάρα πολύ σημαντικές αρνητικές διατάξεις για τους εργαζόμενους. Αν μου δώσετε την ευκαιρία, παρακαλώ, θα πω να ακούσουμε σας παρακαλώ τα βασικά σημεία της διαφωνίας που υπάρχουν γύρω από το νομοσχέδιο αυτό. Ναι. Τρία είναι τα βασικά σημεία. Πολλά περισσότερα, αλλά τρία είναι τα βασικά σημεία. Το πρώτο είναι ότι νομιμοποιείται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο η αντίληψη ότι θεωρείται πια παροχημένο το 2023, στον 21ο αιώνα, ένας εργαζόμενος για να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια ο ίδιος και η οικογένειά του, να μπορεί να τα βγάζει πέρα, αντί να μπορεί να τα βγάζει πέρα με μία δουλειά και με ένα μισθό, να πρέπει να δουλεύει 13 ώρες την ημέρα, 78 ώρες την εβδομάδα, για να μπορέσει να συγκεντρώσει ένα αξιοπρεπές εισόδημα, όπως είπα, να μπορέσει να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Το δεύτερο είναι ότι εισάγονται νέες μορφές ελαστικής απασχόλησης, οι μηδενικές ώρες, οι συμβάσεις κατά παραγγελίας, οι συμβάσεις εγγυημένης ή μη εγγυημένης ελάχιστης, ας το πούμε έτσι, απασχόλησης, που δίνουν τους δυνατότητες στους εργοδότες να συνάπτουν συμβάσεις μηδενικών ωρών, 2 ωρών, 3 ωρών την εβδομάδα, 4 ωρών την εβδομάδα, που αυτό σημαίνει όχι μόνο ομοιρία για τους ίδιους εργαζόμενους, όχι μόνο δεν μπορούν να εξασφαλίζουν ποτέ ένα εισόδημα που να μπορεί στοιχειοδός να καλύπτει αυτά που έχουν πραγματικά ανάγκη, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα από μια σειρά τέτοιες συμβάσεις χάνουν σοβαρά δικαιώματα, όπως είναι επιδόματα, όπως είναι οι αποζημιώσεις, όπως είναι μια σειρά άλλες τέτοιες πλευρές. Και τρίτον, εκτός από την κατάργηση της Κυριακής Αργίας σε μια σειρά άλλους κλάδους, ποινικοποιεί ακόμα παραπέρα το δικαίωμα των εργαζομένων να αγωνίζονται, να απεργούν, διώκοντας και φυλακίζοντας ακόμα, με τη λογική του αυτόφορου, εργαζόμενους οι οποίοι απεργούν για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Κύριε Μαυροκέφαλε, λέει ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης ότι αυτές οι ελαστικές μορφές εργασίας υπάρχουν ήδη, αλλά αμείβονται με μαύρο χρήμα ή με εξτραδάκια, όπως λέει ο ίδιος, του Σαββατοκύριακου. Και έρχεται, λέει, το νομοσχέδιο για να ρυθμίσει αυτές τις σχέσεις εργασίας. Τι λέτε εσείς? Το νομοσχέδιο εισάγει νέες μορφές εργασίας. Σήμερα υπάρχουν πολλές μορφές ελαστικής απασχόλησης που αξιοποιούνται από τους εργοδότες για να μπορέσουν να, ας το πούμε έτσι, να αξιοποιήσουν εργαζόμενους σε τυχόν έκτακτες περιπτώσεις κτλ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Με αυτές τις νέες μορφές ελαστικής απασχόλησης που εισάγονται, οι εργαζόμενοι πια έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από παλιούς εργαζόμενους με σταθερή δουλειά, με οχτάωρο, με συλλογικά δικαιώματα και να τους αντικαταστήσουν με τέτοιες μορφές απασχόλησης. Γιατί αν σήμερα ένας εργαζόμενος δούλευε μαύρα, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, το λογικό θα ήταν, αν εσείς δουλεύατε μαύρα στο ραδιοφωνικό σας σταθμό, το λογικό που θα ήταν να έρθει η επιθεώρηση εργασίας, να εντοπίσει την παράβαση, να καταγράψει την παράβαση, να τιμωρήσει τον παραβάτη και να αναγκάσει την εργοδοσία να σας πάρει με πλήρης απασχόληση. Προφανώς εννοεί δεύτερες δουλειές ή part-time δουλειές που κάνουν του ποδαριού κάποιοι για να πάρουν εξτρά εισόδημα. Όχι λοιπόν να νομιμοποιήσει την παρανομία για τη δεύτερη απασχόληση. Η δεύτερη απασχόληση, κύριε Ψάλτη, κύριε Σαλαμάκα, υπάρχει η δυνατότητα νομικά να γίνεται και σήμερα. Ποια είναι η διαφορά σήμερα?
ότι σήμερα ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει σε δύο δουλειές, αλλά μέχρι 40 ώρες. Μέχρι 8 ώρες την ημέρα. Οπότε τι έρχεται η κυβέρνηση και κάνει, αυτό το απελευθερώνει. Και το πάει στο 11. Για την ακρίβεια, ναι. Για την ακρίβεια το ευθυγραμμίζει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που υπάρχουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα. Καταργεί το διάλειμμα στην εργασία. Προσέξτε, καταργεί το διάλειμμα στην εργασία. Κατά δεύτερον, δεν υπολογίζει μέσα σε αυτές τις 13 ώρες το χρόνο που απαιτείται ένας εργαζόμενος να πάει από τη μία δουλειά μέχρι την άλλη. Μιλάμε για φαινόμενα φυσικής εξόντωσης των εργαζομένων. Και ταυτόχρονα καταργεί τις υπερορίες, γιατί ένας εργοδότης, είτε με τη μορφή του ενός εργολάβου, είτε με τη μορφή έκδοσης ενός δεύτερου αφημί, μιας εταιρείας που μπορεί να κάνει, να μην κάνει μπορεί υπερορίες. Να επαναπροσλαμβάνει τον ίδιο τον εργαζόμενο, να τον βάζει να δουλεύει 13 ώρες χωρίς να του πληρώνει ούτε μια ώρα υπερορία. Σωστό είναι αυτό. Η επισήμανση που κάνετε και νομίζω δεν απάντησε στη. Τέθηκε το ζήτημα αυτό στη Βουλή, στη συζήτηση που έγινε για το σχετικό νομοσχέδιο και δεν υπήρξε απάντηση. Γιατί τις παρακολουθώ τις συζητήσεις που γίνονται. Ο Υπουργός επιμένει σε αυτό που είπε η Ελισάβετ νωρίτερα. Ότι ουσιαστικά υπάρχουν όλα αυτά και εμείς απλώς ερχόμαστε να τα νομοποιήσουμε για να είναι καλυμμένοι οι εργαζόμενοι. Και λέει και κάτι άλλο, κυρία Μαυροκέπα, λέει ότι ουσιαστικά είμαστε υποχρεωμένοι να ενσωματώσουμε ευρωπαϊκή οδηγία. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως η Ευρωπαϊκή Οδηγία έφερε τις 13 ώρες δουλειά την ημέρα, η Ευρωπαϊκή Οδηγία τώρα στοιχίζει και καταργεί το 40ωρο για να ενσωματώνεται η δεύτερη και η τρίτη απασχόληση σε εργοδότες στις 13 ώρες. Όμως ξαναλέω, δεν το χωράει ανθρώπου νους να έρχεται μια κυβέρνηση σήμερα σε αυτές τις συνθήκες με άγριας λιτότητας και ακρίβειας και να λέει στους εργαζόμενους ότι αντί για αυξήσεις στους μισθούς, αντί για ένα ανθρώπινο ωράριο για να μπορείς να ζεις την οικογένειά σου, να βλέπεις τα παιδιά σου, να έχεις ελεύθερο χρόνο κτλ. Να είσαι αναγκασμένος να δουλεύεις 13 ώρες για να συμπληρώσεις ένα ελάχιστο εισόδημα. Και αποτελεί πρόκληση, θέλω να το πω και αυτό, με συγχωρείτε, πολύ σύντομα. Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι απέναντι σε αυτή την άγρια πολιτική η κυβέρνηση πετάει ως προπέτασμα καπνού το θέμα των τριετιών, το οποίο για μια σειρά λόγους τώρα δεν προλαβαίνω να σας αναλύσω, δεν αφορά παρά ελάχιστους εργαζόμενους μέχρι το 2025 και καλεί την εργατική τάξη να σταματήσει να διεκδικεί. Σου λέει κάτσε και περίμενε δύο χρόνια, ενώ η ακρίβεια και η λιτότητα ήδη στραγγίζει το εργατικό λαϊκό εισόδημα και δημιουργεί ένα κλίμα ανοχής με αυτές τις εξαγγελίες. Γι' αυτό λέμε καμία ανοχή, καμία αναμονή, όλοι στον ατριακό αγώνα. Όλοι στην απεργία στη συγκέντρωση συνδικάτων στο Σύνταγμα στις 10.30 αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαυροκέφαλε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.